Τώρα, στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, οι αστυνομικοί φαίνεται ότι έχουν εντοπίσει ένα πρόσωπο κλειδί στην όλη υπόθεση, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό από ό,τι φαίνεται. Θα πάω στον Πέτρο Καρσιώτη. Πέτρο, τι γνωρίζουμε? Ακριβώς. Όλη η προσπάθεια της αστυνομίας, το μικροσκόπιό της, έχει επικεντρωθεί στα 7 λεπτά πριν από την μοιραία, την άγρια επίθεση με το βιτριόλι εναντίον της 34χρονης ασφαλιστικής συμβούλου. Εκεί ο άνθρωπος κλειδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Α, είναι αυτός ο οποίος τη μετέφερε χωρίς να γνωρίζει το παραμικρό, ότι μετέφερε τη γυναίκα με τα μαύρα, που λέμε, τη γυναίκα που πέταξε το βιτριόλι στην 34χρονη, την μετέφερε εκεί με αυτοκίνητο, την άφησε 7 λεπτά πριν εκδηλωθεί η επίθεση, χωρίς να γνωρίζει τον υποχθόνιο σκοπό της. Στη συνέχεια αυτός ο μάρτυρας κλειδί αποχώρησε από το σημείο και 10 λεπτά αργότερα πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης ότι είχε εκδηλωθεί η επίθεση. Εδώ δεν γνωρίζουμε αν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών ήταν αυτοί που τον εντόπισαν ή αν ο ίδιος, συνδυάζοντας τα γεγονότα, απευθύνθηκε στην αστυνομία και έχει καταθέσει. Η ιδιότητά του προς στιγμήν παραμένει μυστικό, γιατί είναι σοβαρό όπλο της προανάκρισης. Πέτρο, νομίζω θα τα μάθουμε στην πορεία, αλλά αν πράγματι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος οδήγησε εκεί την δράστη και μπορεί να μιλήσει στην αστυνομία, είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Να σας ευχαριστήσω πολύ.